Έστησε και μάλιστα αρνητική, προκάλεσε η πρόταση του Διευθυντή του Μουσείου της Ακρόπολης, Νίκο Σταμπολίδη, για ανταλλαγή της ζωφόρου του Επικούριου Απόλληνα με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν φύγουν αυτά από την Ντουβίν Γκάλερι, από το Βρετανικό Μουσείο, ξέρετε ότι έχουν του ίδιου αρχιτέκτονα με τον Παρθενώνα, του Ικτίνου, από τις βάσεις της Φυγάλιας, από την Αρκαδία, Ειρήνη, από την Πελοπόννησο, μία τεράστια ζωφόρο από το ναό του Απόλλωνα, η οποία θα μπορούσε να φύγει από τις αποθήκες και από εκεί που βρίσκεται και να τη βάλουν στη θέση της. Ειρήνη, αυτά, να προτείνω το εξής. Οι ανταλλαγές είναι ανταλλαγές. Όπως άλλωστε περιγράφει και στο ρεπορτάζ στην εφημερίδα Πατρίς ο Γιώργος Μικελόπουλος, το ζήτημα του επαναπατρισμού των γλυπτών στο ναό του Επικουρίου Απόλλωνα βρίσκεται διαχρονικά στα αιτήματα πολιτών και φορέων της περιοχής, αφού η ενδεχόμενη επιστροφή τους θα συνιστούσε μια υψίστης εθνικής σημασίας δικαίωση για την Ελλάδα στο πλαίσιο της εξασφάλισης ακεραιότητας του ναού. Η λαιλάτιση του περίφημου ναού του Ικτίνου χρονολογείται τον Αύγουστο του 1811. Οι αρχαιοκάπηλοι που έδρασαν συντονισμένα, όπως είχαν κάνει και με τα γλυπτά του ναού της Αφέας στην Αίγινα, πούλησαν τις μαρμάρινες πλάκες σε δημοπρασία που διεξήχθη στη Ζάκυνθο. Πλειοδότης ήταν το Βρετανικό Μουσείο, το οποίο αγόρασε τα γλυπτά έναντι 19.000 λιρών. Σήμερα ο γλυπτός διάκοσμος βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο, αλλά σπάνια εκτίθενται, μια και η αίθουσα δεν ανοίγει συχνά για το κοινό.